ως ένα από τα αθλητικά events που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα και για τη συμβολή τους στην ανάδειξη της πόλης ως τουριστικό προορισμό, βραβεύτηκε το Ioannina Lake Run στα γκαζέτα Awards 2022 σε μια λαμπερή βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής. Τα γκαζέτα Awards είναι τα μοναδικά αθλητικά βραβεία κοινού και φέτος ψήφισαν περισσότεροι από 142.000 αναγνώστες της αθλητικής ιστοσελίδας αναδεικνύοντας τους κορυφαίους της χρονιάς που πέρασε, ενώ βραβεύτηκαν και θρύλοι του ελληνικού αθλητισμού. Ξεχωριστή θέση στα φετινά βραβεία είχαν οι ειδικές βραβεύσεις σε τρεις αθλητικές διοργανώσεις που, όπως τονίστηκε και από τον παρουσιαστή της βραδιάς Γιώργο Καπουτζίδη, αποτελούν brands για τον τουρισμό της χώρας. Μεταξύ αυτών, το Ioannina Lake Run, το οποίο χαρακτηρίστηκε στολίδι για την Ήπειρο και την πόλη των Ιωαννίνων. Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής του Ioannina Lake Run, Ηλίας Πυριούνης. Το τρίτο event είναι όντως brand για τον τουρισμό της χώρας, είναι brand για, για τον τουρισμό της Ηπείρου. Είναι το Ioannina Lake Run, αποτελεί ένα... έχει fans βλέπω. Στολίδι για την Ήπειρο, στολίδι για την υπέροχη πόλη των Ιωαννίνων. Είναι μια δρομική διαδρομή γύρω από τη λίμνη Παμβότιδα. Θα ήθελα να καλέσω τον Γενικό Διευθυντή του Ioannina Lake Run, τον κύριο Ηλία Σπυριούνη, να παραλάβει το βραβείο από τον Φώτη Καλούδη, είναι ο Chief Operation Officer της Liquid Media. Καλησπέρα σε όλους. Μια υπέροχη βραδιά σήμερα. Χαίρομαι που είμαι εδώ, παρόν. Χαίρομαι γιατί τα 16 χρόνια, 17 φέτος, ανελιπώς βρισκόμαστε γύρω από τη λίμνη και έχουμε την πόλη των Ιαννίνων κάθε προτελευταίο Σαββατοκύριακο το Σεπτέμβρη να είναι ένας προορισμός, ειδικά για αυτούς που μπορούν να τρέξουν τα 30 χιλιόμετρα. Χαιρόμαστε επίσης γιατί τα 30 χιλιόμετρα σαν απόσταση τα βάλαμε στο χάρτη του δρομικού κινήματος. Όλοι θέλουν να πάρουν ένα χρόνο και κάθε Σεπτέμβρη είναι ο must αγώνας των Ιωαννίνων. Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά τους διοργανωτές του Γκαζέτα και την Big Win που είναι 4 χρόνια μαζί μας, το Βίκο βεβαίως, και όλους αυτούς για την εμπιστοσύνη και ειδικά μια δύσκολη χρονιά, το 2020, όχι μόνο έγινε ο αγώνας, αλλά ήταν και ένα παράδειγμα πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ όλους. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.